Μεγάλη νίκη, δεύτερη στο φετινό προάθλημα απέναντι στην ΑΕΛ. Μπορούμε να του πούμε ότι η ανόρθωση είναι το φαβορή για τον τίτλο. <laughs> εντάξει, πάλι εντάξει, είναι ακόμα κανονική περίοδο. Ξέρουμε όλοι μα ότι όπω βλέπουμε μπάσκετ, ότι στα playoffs όλα αλλάζουν, αλλάζουν τακτικέ, αλλάζουν οι, ε, δυνάμει, το πάθο. Εντάξει, είναι μια μεγάλη νίκη σίγουρα, αλλά πρέπει να είμαστε σταθεροί. Ε, τι ήταν το κλειδί σήμερα και η ομάδα σα πήρε αυτή τη νίκη. Ε, νομίζω δεν τα παρατήσαμε σε καποια, καμιά φάση. Νομίζω η φυσικά στάση μα έδειξε ότι μπορούσαμε να, να, τρέξουμε το παιχνίδι και να κρατήσουμε τι δυνάμει μα μέχρι το τέλο. Και εντάξει, νομίζω αυτό ήταν ένα μεγάλο ε, κλειδί. Είχαμε φάσει που χάναμε λίγο τη συγκέντρωση. Ε, κάναμε γλύωρες επιθέσεις εκεί που δεν χρειαζόταν, αλλά εντάξει το, το κρατήσαμε μέχρι το τέλος. Και κάτι πιο προσωπικό, είσαστε coach μια ομάδα που προπορεύεται στον πίνακα, τα πηγαίνει περίφημα, βγάζει μια πολύ καλή εικόνα. Εσεί πώ νιώθετε ω προμονητή αυτή τη ομάδα και μια ομάδα που βγάζει αυτή την πολύ υγιή εικόνα μέχρι στιγμή. Ε, επειδή είμαι, εγώ, είμαι στην ανόρθωση από την αρχή και έχω δει ε, την ανόρθωση να μεγαλώνει τα τελευταία 6 χρόνια ε, δεν μπορώ να περιγράψω την, την περηφάνεια και πώς, πώς νιώθω να βλέπω αυτή την ομάδα να μεγαλώνει να ξεκινούμε από τέσσερα παιδιά και να πηγαίνουμε μέχρι Αντρικό Γενεγείο και να είμαστε εδώ που είμαστε. Κότσο, πολύ.